Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Είναι η πρώτη και... φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στην Πορτογαλία. Είναι μια πολιτική συγκέντρωση σε drive-in κοντά στο πόρτο. Ο Αντρεβεντούρα, ο αρχηγός του ακροδεξιού κόμματο ΣΕΓΑ, που σημαίνει αρκετά, είναι υποψήφιο στι επερχόμενε προεδρικέ εκλογέ στην Πορτογαλία. Απευθύνεται σε ψηφοφόρου που έχουν εμποχτήσει με το πολιτικό σύστημα και ανησυχούν για την έλλειψη ασφάλεια και την οικονομική κατάσταση. Δίπλα του είναι το μέλο του κόμματο του, Χωσέ Λουρέντσο. <Σελόδευση> το <Sega> ΣΕΓΑ <σέλαιο> μπορεί να έχει τεράστια επιτυχία, αλλά μπορεί και να αποτύχει. <σέλαιο> μπορεί να έχει μετεωρική πορεία και μετά να πέσει <σέλαιο> κατακόρυφα. Το γνωρίζουμε okay, και δεν θέλουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Η Μαρίν Λεπέν μάλιστα επισκέφθηκε τη Λισαβόνα για να στηρίξει τον Άντρε Βεντούρα. Το κόμμα του είναι εναντίον των μεταναστών και δεν θέλει του ξένου. Ο Βεντούρα αρνείται όμω ότι είναι ρατσιστέ. Ο ρατσισμό όμω σημειώνει άνοδο στη χώρα. Ο Μαμαντούμπα είναι ακτιβιστή και έχει δεχτεί απειλέ για τη ζωή του. Το Σέγκα είναι δύο πράγματα. <laughs> το ένα <laughs> δεν αποκλεί <laughs> το άλλο. Η ξενοφοβία και ο ρατσισμό είναι σχεδόν σιαμαία δίδυμα, αν χρησιμοποιήσουμε ιατρική ορολογία. Όπου υπάρχει ξενοφοβία, υπάρχει ρατσισμό και το αντίστροφο. Καθώ είναι έννοιε που έχουν να κάνουν με τον αποκλεισμό του άλλου. Μπορεί όμω το ΣΕΓΑ να κερδίσει την εξουσία. Πολλά εξαρτούνται από το αν οι ψηφοφόροι που να απρόθυμοι να δείξουν δημόσια την υποστήριξή του πάνε να ψηφίσουν. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια κρυφή δυσαρέσκεια που δεν είχε βρει μέχρι σήμερα το χώρο να εκφραστεί. Τώρα με το ΣΕΓΑ έχει αρχίσει να τον βρίσκει, παρόλο που το κόμμα αντιπροσωπεύει μόλι το 1% του εκλογικού σώματο στι βουλευτικέ εκλογέ. Στην παρούσα συγκυρία είναι εντελώς απιθανό να γίνει αυτό το κόμμα κυρίαρχη δύναμη στο πολιτικό σύστημα Είναι ενδιαφέρον όμως να δούμε αν θα έχουμε το φαινόμενο του ντροπαλού ψηφοφόρου του ΣΕΓΚΑ Αυτό δηλαδή που συνέβη στις Αμερικανικές Προεδρικές Εκλογές θα πάνε στην κάλπη σιωπηλοί ψηφοφόρη σε λίγε μέρε από σήμερα, στι 24 Ιανουαρίου. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Μια άλλη πρόκληση για αυτέ τι εκλογέ είναι η παρούσα πανδημία, η οποία μπορεί να επηρεάσει τον αριθμό των πολιτών που θα ψηφίσουν.